Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σήμερα θα φτιάξουμε ξύλινα φανάρια με τη βοήθεια του Mammoth Glue Crystal. Με αυτό το project θέλω να σας δείξω ότι το Mammoth Glue Crystal είναι μια πανίσχυρη κρυστάλλινα διάφανη κόλλα. Είναι ιδανική για κατασκευές που χρειάζονται λεπτές, υπερδιάφανες και δυνατές κολλήσεις. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Το σχέδιο με τις αναλυτικές διαστάσεις θα το βρείτε στο diy.bostik.com. Θα χρειαστούμε το Mammoth Glue Crystal με τον κόφτη και το φυσίγγι του, το πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun, 4 τζάμια, πιχάκια και ένα ξύλο βάσης. Ας ξεκινήσουμε με την προετοιμασία του Mammoth Glue Crystal. Με τον ειδικό κόφτη ανοίξτε τη συσκευασία. Αν χρησιμοποιείτε απλό κοπίδι, προσέξτε να μην κόψετε τις βόλτες στο στόμιο. Βιδώστε την απλή μύτη. Ανοίξτε το πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun και τοποθετήστε το Mammoth Glue Crystal. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα. Θα ξεκινήσουμε με τα μικρά διακοσμητικά πιχάκια που είναι ένα επί ένα. Τοποθετήστε τα πάνω σε κάθε τζαμάκι και επιβεβαιώστε ότι ταιριάζουν όλα μεταξύ τους χωρίς να αφήνουν κενά. Εφαρμόστε μία λεπτή γραμμή Mammoth Glue Crystal στα εξωτερικά πιχάκια πρώτα και κολλήστε τα στη θέση τους. Συνεχίστε με τα εσωτερικά πιχάκια. Περάστε και εδώ από μία λεπτή γραμμή Mammoth Glue Crystal. Μπορείτε να τα μετακινήσετε μέχρι να έρθουν στη σωστή θέση και τότε να πιέσετε ελαφρά. Με τον ίδιο τρόπο κολλήστε όλα τα πιχάκια στα τζάμια. Τώρα, στα δύο από τα τέσσερα τζάμια θα κολλήσουμε τα μεγάλα πλαϊνά πιχάκια, τα 2x2. Εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal στην άκρη τους. Και κολλήστε ένα σε κάθε πλευρά. Τώρα θα χρειαστεί να αφήσετε τα τζάμια να στεγνώσουν για τουλάχιστον 2 ώρες. Όταν στεγνώσουν τα τζάμια με τα πιχάκια, τοποθετήστε ένα από αυτά στις άκρες του ξύλου βάσης και τραβήξτε γραμμές, ώστε να ξέρετε πού θα απλώσετε αργότερα το Mammoth Glue Crystal. Τοποθετήστε τώρα τα 2 τζάμια με τα πιχάκια 2x2 με την εξωτερική πλευρά προς τα κάτω και εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal πάνω στα πιχάκια στην άκρη τους. Σηκώστε όρθιο το πρώτο τζάμι και κολλήστε πάνω στο πιχάκι 2x2 ένα από τα άλλα τζαμάκια που δεν έχουν πιχάκια 2x2. Με ένα τρίγωνο σιγουρευτείτε ότι τα δύο αυτά τζάμια σχηματίζουν ορθή γωνία. Στη συνέχεια κολλήστε το απέναντι τζάμι που επίσης δεν έχει πιχάκι 2x2. Ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση με το τελευταίο τζάμι που έχει πιχάκι 2x2. Επιβεβαιώστε ότι όλες οι γωνίες είναι ορθές και πιέστε ελαφρά. Να ξέρετε ότι έχετε ένα περιθώριο μισής ώρας για να διορθώσετε την τοποθέτηση των ξύλων πριν αρχίσει να στεγνώνει για τα καλά η κόλλα. Πάμε τώρα να κολλήσουμε τη βάση. Εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal στις άκρες του ξύλου βάσης σύμφωνα με τα σημάδια που τραβήξατε νωρίτερα. Τοποθετήστε το ξύλο πάνω στα κολλημένα τζάμια και πιέστε. Πάμε να κολλήσουμε τα ποδαράκια τώρα. Βάλτε λίγο Mammoth Glue Crystal στα ποδαράκια και κολλήστε ένα σε κάθε άκρη. Το πέμπτο μπορείτε να το τοποθετήσετε στο κέντρο. Θα αφήσουμε τώρα την κατασκευή να στεγνώσει για τουλάχιστον 2 ώρες. Όταν η κατασκευή στεγνώσει, μπορούμε να τη γυρίσουμε στην καλή της πλευρά. Στην πάνω πλευρά θα κολλήσουμε τα τελευταία, κοντά πιχάκια, τα 2x2, ώστε να κρύψουμε τις άκρες των τζαμιών. Κάντε μία δοκιμή για τη σωστή τοποθέτησή τους και εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal. Κολλήστε τα πιχάκια στη θέση τους και αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για τουλάχιστον 2 ώρες. Εμείς στο βίντεο φτιάξαμε το μικρό φανάρι, με ύψος 42 και πλάτος 20 εκατοστά. Εσείς μπορείτε να παίξετε με τις διαστάσεις και να φτιάξετε και μεγαλύτερα.
Το ξύλινο φανάρι είναι έτοιμο. Αν πρόκειται να τα έχετε σε ένα εξωτερικό χώρο, καλό θα είναι να τα περάσετε και ένα βενίκι προστασίας. Και φυσικά μπορείτε να τα διακοσμήσετε με κεριά, βότσαλα, ξύλα θαλάσσης και ό,τι άλλο σκεφτείτε. Με γεια!